Να μας πεις τώρα και το 42χρονο, ο οποίος είχε χτυπήσει έναν γείτονά του για μια θέση πάρκινγκ. Τον γροθοκόπησε, το έσπασε τη μύτη και υπήρξε ένας διαπληκτισμός για το χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας και ο 42χρονος επιτέθηκε σε έναν 24χρονο, τον χτύπησε στο πρόσωπο, του έσπασε τη μύτη και του είπε ότι ότι αυτό ήταν η αρχή. Η αρχή. Και ότι, ναι, ήταν η αρχή. Μάλιστα. Ότι θα έχει και συνέχεια. Συνελήφθη ο 42χρονος. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει συλληφθεί ακόμη ο 42χρονος. Δεν έχει συλληφθεί. Αλλά να πούμε ότι όλα αυτά είναι για μια θέση πάρκινγκ, Ναι. Για χώρο στάθμευσης στην πολυκατοικία. Και είχαμε και πολλά παρατράγουδα γενικότερα, ακόμη και πυροβολισμούς είχαμε για μια θέση πάρκινγκ στην Κύπρο. Δηλαδή τσακωνόμαστε για αυτά τα απλά και τα καθημερινά. Απίστευτο. Έχει ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Λύνουν τις διαφορές τους με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν μπορείς. Είναι οι άνθρωποι. Καλά, μέσα στον εγκέφαλο του κάθε ενός δεν μπορείς να μπεις και πώς σκέφτεται. Εγκέφαλο, λέμε τώρα σε αυτό το. Εδώ. Έχουν συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο να λύνουν τις διαφορές τους. Ναι. Αν είναι σωματώδεις, θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβληθούν. Λοιπόν.